Γνωρίζατε ότι υπάρχει τρόπος να παράγουμε απεριόριστη, καθαρή και ασφαλή ενέργεια? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την πυρηνική σύντηξη. Δηλαδή την αντίστροφη διαδικασία από την πυρηνική σχάση που χρησιμοποιούμε στους σημερινούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η πυρηνική σύντηξη είναι μια τεχνολογία τόσο σημαντική που όταν ο Stephen Hawking ρωτήθηκε τι επιστημονική πρόοδο θα ήθελε να δει στη διάρκεια της ζωής του, απάντησε: «Θα ήθελα η πυρηνική σύντηξη να γίνει πρακτική πηγή ενέργειας. Θα παρέχει ανεξάντλητη παροχή ενέργειας χωρίς μόλυνση και χωρίς υπερθέρμανση του πλανήτη». Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα πλεονεκτήματα της πυρηνικής σύντηξης, πώς λειτουργεί, τις προσπάθειές μας να αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογία, αλλά και πότε αναμένουμε να λύσουμε τα ενεργειακά μας προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Η ενέργεια μας φωτίζει, μας θερμαίνει, μας ψύχει, τροφοδοτεί τα μηχανήματά μας και μας είναι απαραίτητη σε κάθε μας δραστηριότητα. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας στηρίζεται στην ενέργεια. Όμως, όλοι οι τρόποι που χρησιμοποιούμε για να την παράξουμε έχουν σημαντικά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, τα ορυκτά καύσιμα βλάπτουν το περιβάλλον. Η ενέργεια από την πυρηνική σχάση παράγει επικίνδυνα πυρηνικά απόβλητα. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι συνεπείς. Όπως η ηλιακή ενέργεια, αφού δεν είναι πάντα ημέρα, ούτε έχουμε πάντα ηλιοφάνεια. Με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε πάρα πολλές μπαταρίες. Όμως, βλέπουμε ότι ο ήλιος παράγει συνεχώς τεράστια ποσά ενέργειας. Πώς το κάνει άραγε? Μήπως μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο με τον ήλιο? Παλιότερα, πιστεύαμε ότι ο ήλιος παράγει την ενέργειά του καίγοντας κάποιο είδους ύλη. Όμως, τον πραγματικό τρόπο με τον οποίο ο ήλιος παράγει την ενέργειά του, τον μάθαμε για πρώτη φορά το 1920, όταν ο Άρθουρ Έντιγκτον πρότεινε ως πιθανό ενδεχόμενο την πυρηνική σύντηξη υδρογόνου προς ήλιο. Στη συνέχεια, άλλοι επιστήμονες με τις ανακαλύψεις τους επιβεβαίωσαν αυτή την ιδέα. Τι είναι όμως η πυρηνική σύντηξη? Ο ήλιος, λόγω της τεράστιας μάζας και των ακραίων συνθήκων που επικρατούν σε αυτόν, μπορεί να συνενώσει ελαφρούς πυρήνες ατόμων και να παράξει βαρύτερους. Με αυτόν τον τρόπο, το υδρογόνο το οποίο υπάρχει στον ήλιο συνενώνεται και μετατρέπεται σε ήλιο. Όμως η μάζα των προϊόντων που παράχθηκαν είναι μικρότερη από τη μάζα των αντιδρόντων που συνενώθηκαν. Όπως γνωρίζουμε από τη γνωστότερη εξίσωση του Einstein, E ίσον mc τετράγωνο, αυτή η διαφορά στη μάζα είναι η ενέργεια που παράχθηκε κατά τη διαδικασία της σύντηξης. Αυτή η παραγωγή ενέργειας είναι εκείνη την οποία οι επιστήμονες προσπαθούν να πετύχουν. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας κάνουν να θέλουμε να την πετύχουμε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πυρηνική σύντηξη είναι πολύ ασφαλέστερη από τους περισσότερους άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας. Η πυρηνική σύντηξη χρειάζεται πολύ συγκεκριμένες συνθήκες ώστε να λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν οτιδήποτε πάει στραβά και οι συνθήκες αλλάξουν, η σύντηξη απλώς θα σταματήσει. Δηλαδή, δεν θα συμβεί αυτό που θα συνέβαινε εάν κάτι πήγαινε λάθος στους σημερινούς πυρηνικούς σταθμούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η πυρηνική σύντηξη είναι φιλική προς το περιβάλλον επειδή δεν παράγονται αέρια του θερμοκηπίου. Επίσης, δεν παράγονται ραδιενεργά απόβλητα με μεγάλη διάρκεια ζωής όπως συμβαίνουν στους αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης. Συνεπώς, είναι μια ιδανική λύση για τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζουμε, την υπερθέρμανση του πλανήτη. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, μπορείτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Ο τρίτος λόγος είναι ότι παράγει τεράστια ποσά ενέργειας σε σύγκριση με το καύσιμο που θα χρειαστεί για να τροφοδοτηθεί, δηλαδή ελαφρά στοιχεία, όπως το υδρογόνο, ώστε να τα συνενώσει σε βαρύτερα. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, η πυρηνική σύντηξη μπορεί να παράγει 4 εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που παράγει μια χημική αντίδραση, όπως όταν καίμε πετρέλαιο. Ως καύσιμο στην πυρηνική σύντηξη χρησιμοποιούμε δύο ισότοπα του υδρογόνου, το δευτέριο και το τρίτιο. Το δευτέριο μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα στο νερό. Το τρίτιο είναι ραδιενεργό και πολύ σπάνιο, κάτι που το κάνει εξαιρετικά ακριβό. Ένα μόνο γραμμάριο τρίτιο κοστίζει 30.000 ευρώ. Και αν ξεκινήσει να χρησιμοποιείται για σύντηξη, η τιμή θα εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο. Όμως υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε τρίτιο. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε λίθιο. Η δεύτερη λύση είναι αντί για τρίτιο να χρησιμοποιήσουμε ηλιοτρία. Όμως και το ηλιοτρία είναι πολύ σπάνιο στη γη. Ευτυχώς το γειτονικό μας φεγγάρι υπάρχει πολύ. Εάν εξορίξουμε ηλιοτρία από το φεγγάρι, θα μπορούσαμε να τροφοδοτήσουμε με ενέργεια τον πολιτισμό μας για χιλιάδες χρόνια.
Όταν οι επιστήμονες ξεκίνησαν την έρευνα για την παραγωγή ενέργειας από την πυρηνική σύντηξη, πίστευαν ότι θα ήταν ευκολότερη. Όμως τελικά αποδείχτηκε πολύ δυσκολότερη. Πριν από 50 χρόνια, οι επιστήμονες υπολόγιζαν ότι θα καταφέρουν την εμπορικά εκμεταλλεύσιμη παραγωγή ενέργειας με σύντηξη σε έναν ορίζοντα 30 ετών. Δυστυχώς και οι σημερινές εκτιμήσεις είναι ότι θα τα καταφέρουμε σε 30 χρόνια το λιγότερο. Αυτό συμβαίνει επειδή η σύντηξη πραγματοποιείται μέσα στους ήλιους, σε ακραίες συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε ακραίες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, οι πυρήνες των ατόμων είναι θετικά φορτισμένοι και έτσι αποθούν ο ένας τον άλλον σαν μαγνήτες. Συνεπώς, για να προκαλέσουμε τη σύντηξη, θα πρέπει να κάνουμε τους πυρήνες να κινηθούν πολύ γρήγορο ο ένας προς τον άλλον, ώστε να φτάσουν αρκετά κοντά και να συντηχθούν. Τόσο γρήγορη κίνηση σημαίνει τεράστια θερμοκρασία. Σε αυτή την τεράστια θερμοκρασία, η ύλη παίρνει μορφή πλάσματος. Το πλάσμα είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης, πέρα από τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Το πρόβλημά μας είναι ότι το κόστος ώστε να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες είναι μεγαλύτερο από το κόστος της ενέργειας που θα παραχθεί. Συνεπώς, για να πετύχουμε εμπορική χρήση της τεχνολογίας, πρέπει να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια. Η ιστορία αυτής της μεγάλης έρευνας είναι ένα μείγμα που ανακαλύπτει την πυρηνική φυσική και παράλληλα στην προσπάθεια επίλυσης προκλήσεων μηχανικής, όπως ο εντοπισμός των κατάλληλων υλικών, των κατάλληλων καυσίμων, η βελτίωση των τρόπων ώστε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία, οι τεχνικές περιορισμού των ακραίων συνθήκων που δημιουργούμε, η μεταφορά της ενέργειας από τον αντιδραστήρα στο ηλεκτρικό δίκτυο και πολλά ακόμα. Όλες αυτές τις δεκαετίες έρευνας έχουν χτιστεί πολλοί πειραματικοί αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες προσπάθειες είναι από κρατική χρηματοδότηση. Όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή από ιδιωτικές εταιρείες και επενδυτές. Υπάρχουν διάφορα είδη αντιδραστήρων ώστε να δοκιμάζονται διάφοροι τρόποι επίτευξης πυρηνικής σύντηξης. Όμως οι δύο πιο ανεπτυγμένες τεχνολογίες είναι οι αντιδραστήρες μαγνητικού περιορισμού και οι αντιδραστήρες αδρανιακού περιορισμού με λέιζερ. Και οι δύο τρόποι δοκιμάζονται σε μεγάλη κλίμακα. Το μεγαλύτερο πείραμα αδρανιακού περιορισμού είναι το National Ignition Facility στη ΣΥΠΑ, το οποίο το 2021 κατάφερε να παράξει το 70% της ενέργειας που δέχτηκε από το λέιζερ. Από την άλλη πλευρά, στο μαγνητικό περιορισμό, οι αντιδραστήρες με την πιο ανεπτυγμένη τεχνολογία αλλά και με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ονομάζονται tokamak. Σε αυτή τη μέθοδο, το πλάσμα για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως θα φτάσει σε υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες. Και όταν λέω υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες, εννοώ 150 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Μία από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί στο σύμπαν. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην επιλογή των υλικών ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν τέτοια θερμοκρασία. Επίσης, το πλάσμα λόγω της θερμοκρασίας του δεν μπορεί να κουμπά στα τυχώματα. Γι' αυτό το λόγο το περιορίζουν τεράστιοι μαγνήτες, σε ένα σχήμα σαν ντόνατ. Πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2021, ο ευρωπαϊκός tokamak αντιδραστήρας JET πέτυχε ρεκόρ παραγωγής 59 MJ σε 5 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το ρεκόρ από το 1997 των 21,7 MJ. Το επόμενο τεράστιο βήμα είναι ο αντιδραστήρας ITER, ο οποίος θα χτιστεί το 2025 στη Νότια Γαλλία. Θα είναι ο μεγαλύτερος tokamak που θα έχει φτιαχτεί ποτέ. Κατασκευάζεται από μια διεθνή συνεργασία που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Ο ITER θα ζυγίζει 23.000 τόνους, δηλαδή όσο τρεις πύργοι του Άιφελ και θα αποτελείται από εκατομμύρια εξαρτήματα. Πίσω από αυτό το project υπάρχουν 15.000 υπάλληλοι από όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι στον ITER θα μπορεί να παραχθεί τουλάχιστον η δεκαπλάσια ποσότητα ενέργειας από εκείνη την οποία θα χρειάζεται να τροφοδοτήσουμε το πλάσμα. Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε ότι η εμπορική εκμετάλλευση της πυρηνικής σύντηξης είναι ακόμα μακριά, αλλά και ότι η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. Κάποιοι πιστεύουν ότι η πυρηνική σύντηξη είναι μια επένδυση που δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Ότι τα ίδια χρήματα θα έπρεπε να πάνε σε δοκιμασμένες λύσεις όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ότι η τεράστια πτώση στις τιμές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα είναι μια πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα της ενέργειας από πυρηνική σύντηξη όταν αυτή γίνει διαθέσιμη. Εμένα όλα αυτά μ' ακούγονται λογικά. Όμως, ως εκφύσεως αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω ότι το κέρδος της επιτυχίας είναι τεράστιο. Η πυρηνική σύντηξη μπορεί να είναι δύσκολη
και να μας έχει πάρει πολύ καιρό να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να τα παρατήσουμε. Η πρόοδός μας γίνεται βήμα-βήμα, όπως όταν ανεβαίνουμε ένα βουνό. Βλέποντας ολόκληρη την ανθρωπότητα να συνεργάζεται όπως τον Ίτερ, γεμίζομαι αισιοδοξία ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μέχρι τότε, ας αναπτύξουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερες λύσεις δεν έβλεψαν ποτέ. Θέλω να δω και τη δική σας άποψη στα σχόλια. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, σας προτείνω δύο βίντεο που μου άρεσαν πολύ. Το ένα είναι του Σταύρου Λουβέρδη και το δεύτερο είναι του Χρήστου Κυριακίδη. Εκεί θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φυσική της πυρηνικής σύνδεξης. Εάν σας άρεσε το βίντεό μου, ένα like και εγγραφή σας στο κανάλι δεν κοστίζουν τίποτα και βοηθούν πραγματικά. Πατήστε και το καμπανάκι ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επίσης, έχω δημιουργήσει και λογαριασμό στα social media. Μπορείτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Εάν θέλετε να με στηρίξετε ακόμα περισσότερο, κοινοποιήστε το βίντεό μου και θα γράψω το όνομά σας στο τέλος του επόμενου βίντεο ως υποστηρικτές του καναλιού. Μόνο κάντε με tag ώστε να μπορέσω να σας βρω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.